Λοιπόν, να πάμε να δούμε. Ταυτόχρονη σύνδεση. Χρήσα Μπάτου είναι στο αστεροσκοπείο. Είχαμε αυτή τη σεισμική δόνηση στη Λευκάδα. Χρήσος Χατζημίσης, Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι έχουμε εξορκισμούς. Εννοείται πάντα. Εννοείται. Σεισμούς και εξορκισμούς. Λοιπόν, ήταν δυνατός ο σεισμός στη Λευκάδα, έτσι. Mm-hmm. Ευτυχώς όμως, αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι ήταν σε θαλάσσιο χώρο. Οπότε λογικά δεν υπήρχαν, φαντάζομαι δεν θα υπάρχουν και ζημιές. Ναι, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπήρξαν ζημιές στο νησί της Λευκάδας. Πάμε να μας τα πει όμως η Χρύσα. Χρύσα, καλή σου ημέρα. Πες μας καταρχάς τα δεδομένα και αν ανησυχούμε ή όχι για περαιτέρω σεισμούς. Όπως καταλαβαίνετε, το πρωινό αυτό δεν ήταν το ιδανικό για τους κατοίκους της Λευκάδας, αν και έχουν συνηθίσει τους σεισμούς. Λίγο πριν τις 7 το πρωί, λοιπόν, σεισμική δόνηση της τάξης των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τη Λευκάδα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, να σας πω ότι το επίκεντρο ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα από τη Βασιλική. Η Βασιλική, για όποιον έχει επισκεφθεί την Λευκάδα, βέβαια, είναι το νοτιότερο άκρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάω τώρα στον κύριο Καραστάθη, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής διευθυντής εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, για να μας πει αν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε. Δεν είχαμε υλικές ζημιές, ωστόσο θα πρέπει να ανησυχήσουμε για κάτι. Κοιτάξτε, η δόνηση ήταν 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημαίνει ότι θα γινόταν αισθητή αρκετά στον τοπικό πληθυσμό, αν συνόρευε με κάποιο αστικό κέντρο και θα υπήρξε μεγάλη ανησυχία. Αλλά ωστόσο, στο σημείο που έγινε, δηλαδή στις δυτικές ακτές, στις νοτιοδυτικές ακτές της Κεφαλονιάς, είναι πολύ αραιοκατοικημένη η περιοχή εκεί και δεν υπήρχε καμία ενόχληση. Το επίκεντρο, ο σεισμός, συνδέεται με το γνωστό ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς Λευκάδας, στο κλάδο της Λευκάδας. Έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν. Μπορούμε να θυμηθούμε και τον πρόσφατο σεισμό του 2015, τον σχετικά πρόσφατο σεισμό του 2015, μεγέθους 6, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει και αναστάτωση και ζημιές στο νησί. Μάλιστα. Το σεισμός αυτός μέχρι στιγμής δεν ακολουθήθηκε από μετασεισμούς. Δεν είχαμε μετασεισμούς, ούτε εκτός από έναν σεισμό που υπήρχε στις 14 μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δεν υπήρχε κάποια άλλη δραστηριότητα, οπότε για την ώρα δεν μπορούμε να είμαστε, δεν βλέπουμε κάτι το ανησυχητικό. Μάλιστα, Χρήση, να μείνουμε σε αυτά. Δυναμικό, το παρακολουθούμε. Ότι είμαστε σε επιφυλακή. Είμαστε σε επιφυλακή, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Όπως είπε και ο σεισμολόγος, είναι το τόξο εκεί που περνάει, περνάει από όλα τα Ιόνια νησιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Περισσότερο και είναι ο μόνος λόγος και στο δυναμικό της περιοχής. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Είναι ο μόνος λόγος της περιοχής που μας κάνει, ας πούμε, να είμαστε προσεκτικοί, τίποτα παραπάνω. Ευχαριστούμε θερμά.